Όταν οι παραδόσεις αντέχουν στο χρόνο είναι ο τίτλος της φωτογραφικής έκθεσης για την αποκριά στην Κοζάνη. Με τη ματιά της Σούλας Παλέντσα, όσοι επισκεφτούν τη Δημοτική Χαρτοθήκη στο Αρχοντικό Λασάνι, θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μία γεύση από το χαρακτηριστικότερο ισοσδρόμενο που αναβιώνει και κάνει ξεχωριστή την αποκριά, τους Φανούς. Η αποκριά ήταν για μένα στοίχημα ότι η πρώτη μου έκθεση έπρεπε να είναι κάτι που αφορά την πόλη μας. Και επέλεξα την αποκριά. Είναι δουλειά εδώ και 15 χρόνια περίπου. Κάποιες φωτογραφίες είναι από την αρχή μέχρι και πέρσι. Πρωταγωνιστούν οι άνθρωποι, βλέπουμε, στις φωτογραφίες, ναι, κυρίως. Οι πρωταγωνιστές είναι οι άνθρωποι των Φανών, οι οποίοι με πολύ μεράκι και μέσα βγάζουν τα σώψυχά τους. Και με πάθος. Και με πάθος βλέπεις, γελούν, το διασκεδάζουν, το απολαμβάνουν αυτό που κάνουν, αλλά ταυτόχρονα απολάμβανα και εγώ αυτήν την μαγεία που υπήρχε στους Φανούς. Κάτι που σας εντυπωσίασε ιδιαίτερα από την δική σας αποτύπωση? Οι ηλικιωμένοι, με το ίδιο μεράκι, με έναν πιτσιρικά, το ίδιο και αυτοί συγκινούνταν και απολάμβαναν τις μέρες εκείνες. Εσείς πώς χαρακτηρίζετε την Κοζανίτικη αποκριά? Μαγεία. Σε αυτή την φωτογραφική έκθεση βρήκα τον εαυτό μου και κυριολεκτικά είμαι σε 800 μερές, πράγμα που δείχνει τι σουρδοντάμαρο γερό είμαι. Βρήκα τους ανθρώπους που αγαπώ περισσότερο, τους ανθρώπους που εκτιμώ περισσότερο, να σπάζουν τα δεσμά της καθημερινότητας, να μην φοβούνται να αλλάξουν, να μην φοβούνται να κάνουν αυτό που έκαναν οι πρόγονοί τους εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Να ξεπεράσουν την πανοπλία του καθοσπρεπισμού και να βγουν να γλεντήσουν. Με ένα διονυσιακό ίστρο η Σούλα είναι σε αυτό μανίτσα. Τα κατάφερε μια χαρά. Η έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και θα διαρκέσει έως τις 16 Φεβρουαρίου. Ο Οργανισμός Πολιτισμού, η Βιβλιοθήκη και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, στο πλαίσιο των παρουσιάσεων, των πορτρέτων συντοπιτών μας, οι οποίοι είναι δημιουργικοί, ξεκινά απόψε μια έκθεση με φωτογραφίες με θέμα την Κοζανίτικη αποκριά της Σούλας Παλέντσα. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, ιδιαίτερα στη βιβλιοθήκη, να έχουμε ένα αρχείο, φυσικό αρχείο και όχι ψηφιακό ή ψηφιοποιημένο, το οποίο μπορούμε να ξέρουμε ότι θα παραμείνει εκεί για πάρα πολλά χρόνια, ώστε να έχουμε μια κάψουλα χρόνου, να ξέρουμε ότι σε 100 χρόνια ένας ερευνητής, ένας πολίτης μας, ένας οποιοσδήποτε μπορεί να ανατρέξει και να δει όχι μόνο το τι συνέβη στην περιοχή, αλλά και πώς αυτό το πράγμα το έβλεπε ένας άνθρωπος περιοχής. Όπως συμβαίνει τα βιβλία δηλαδή, που έχουν θυμίσεις, που έχουν ιστορικά και δεν μας ενδιαφέρει τόσο η έκδοση, αλλά η επέμβαση του ανθρώπου. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ με την κυρία Παλέντσα, η οποία με τα μάτια της βλέπει με ένα συγκεκριμένο τρόπο την Κοζανίτικη αποκριά. Οπότε ευχόμαστε μια καλή περίοδο εορταστική με εκκίνηση αυτήν την έκθεση. Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε μια έκθεση φωτογραφία της κυρίας Σούλας Παλέντσα, μια παθιασμένη φωτογράφου, η οποία καλύπτει πάρα πολλά γεγονότα της πόλης μας. Έτσι, ένα από αυτά είναι και η αποκριά. Να πούμε ότι η κυρία Παλέντσα είναι παιδί του φωτογραφικού εργαστηρίου της Κοζάνης και πραγματικά μέσα από τις φωτογραφίες βλέπουμε τη δυναμικότητα που δίνει στην αποκριά, που την έχει εκτισφύσει ως της, αλλά νομίζω ότι η κυρία Παλέντσα τη δίνει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη. Ζυκνοπέμπτη είναι σε 3 μέρες, ο οργανισμός είναι έτοιμος για να ξεκινήσει τις εκδηλώσεις οι οποίες έχουν προγραμματιστεί. Νομίζω ότι θα έχουμε πολύ δυναμική αποκριά φέτος, θα μπορέσουμε να δώσουμε αυτό που δίνεται κάθε χρόνο, η ένταση που λέμε στη διασκέδαση της πόλης μας, και να καλέσουμε όλο τον κόσμο να επισκεφτεί την έκθεση φωτογραφίας, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 19 του Φεβρουαρίου, έχοντας τελευταία μέρα, την μέρα της Κυριακής Αποκριάς, έχοντας μια ξενάγηση σε διάφορα μέρη του κέντρου της πόλης, και ένα από αυτά είναι και η χαρτοθήκη μας.